μέσα στην πορεία του έργου μου εδώ, ό,τι χαζούτσικο έκανα αυτά τα χρόνια, ήταν και το Σωματείο Κοινωνία Αγάπης και Προσφοράς Γέροντας Φαΐσιος. Το πρόσωπο όμως που με βοήθησε πολύ να προχωρήσω και να φτιάξω αυτό το σωματείο ήταν ένας άνθρωπος που εδώ και καιρό βρίσκεται στην αγκαλιά του Θεού, στον Παράδεισο, ο κ. Βασίλης ο Μουρεχίδης. Ήταν από την Κόνιτσα και αυτός εκεί, από το ίδιο χωριό. Τον έζησα, τον γνώρισα, τον χόρτασα στα παιδικά μου τα χρόνια. Χαθήκαμε μετά και βρεθήκαμε όταν εγώ πλέον ήμουνα παπάς, και ήταν αυτός που μου έλεγε τις ιστορίες όλες για τον Γέροντα Παΐσιο, διότι από μικρός έζησε κοντά του, και ήταν αυτός που ανέλαβε όλο το βάρος του σωματείου στην Αθήνα. Τον είχαμε αντιπρόεδρο στο σωματείο, αλλά αυτός έκανε όσο 10 πρόεδροι και 10 αντιπρόεδροι δουλειά. Με στην αφάνεια, χωρίς να τον βλέπει και χωρίς να το ξέρει κανένας, κρύβονταν, γιατί είχε μάθει από τον Γέρο Παΐσιο να κρύβεται. Και μου έλεγε ιστορίες, πόσες φορές μου έλεγε ιστορίες. Ήταν αυτός τον οποίον του έγραψε ο Γέρο Παΐσιος το γράμμα από κάτω από το κελί Γαλακτίωνος και Επιστήμης, εκεί κάτω στους Αγίους Τόπους που είχε πάει. Όταν λέει είχε πάει ο Γέρο Παΐσιος εκεί στο κελί, στο Σινά, και μετά ανέβηκε πάνω στη μέση του όρου Σινά, είναι αυτό το καλυβάκι Γαλακτίωνος και Επιστήμης. Εκεί λοιπόν είχε άσκηση μεγάλη ο Γέροντας. Η πρώτη και μεγάλη άσκηση ήταν που δεν είχε νερό. Έσταζε, λέει, μία χαραμάδα του βράχου σταγόνα, 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 και μάζευε κανά 2 λίτρα νερό όλο το 24ωρο. Με αυτό να μαγειρέψει, με αυτό να πληθεί, αυτό να πιει και από αυτό να κεράσει νερό ο Γέροντας. Και τι έκανε. Σταγόνα, σταγόνα, ό,τι γέμιζε. Έρχονταν, λέει, οι Βεδουίνοι οι φίλοι του, τους κέρναγε 1-2 ποτηράκια νερό ό,τι είχε μαζέψει. Ξανά από την αρχή. Ξαναέρχονταν άλλοι Βεδουίνοι, πάλι τους κέρναγε. Ξαναέρχονταν άλλοι προσκυνητές, πάλι τους κέρναγε. Και ό,τι έγραφε στον κύριο Βασίλη, ό,τι περισσεύει τη νύχτα, αυτό θα πιω εγώ. Και ας είχε έξω 35, 40, 45, 50 βαθμούς Κελσίου να ψήνεται η πέτρα και να θέλεις νερό, αυτός ό,τι περίσευε από την αγάπη. Και κάποια άλλη φορά μου είπε κάτι πολύ σπουδαίο, ακούστε το, ακούστε το, να τα ακούσουμε όλοι. Όταν, λέει, ο Γέρο Παΐσιος, συζητούσαμε κάποια φορά και του έλεγα, εγώ, το έλεγε ο κ. Βασίλης, εγώ γέροντα δεν θέλω να κάνω για τον εαυτό μου τίποτα. Θέλω όλα να τα κάνω για τους άλλους, όλα να τα κάνω για τους άλλους, όλα να τα κάνω για τους άλλους. Τότε ο γέροντας πήρε, λέει, το αυστηρό το ύφος και μου είπε, βασιλάκι μου, αν είναι μια φορά κακό να μην κάνεις, να κάνεις κακό στους ανθρώπους, είναι 2 φορές κακό να κάνεις το κακό στον εαυτό σου. Και εκεί του θύμισε εκείνο το κομμάτι από τη διδασκαλία του Χριστού που λέει ξεκάθαρα, αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου, του λέει, εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και των πλησίων σου, προσέξτε το τι είπε ο γέροντας. Και το λέει το Ευαγγέλιο, από εκεί το πήρε. Και των πλησίων σου ως σε αυτόν, σαν τον εαυτό σου. Πρέπει να τον αγαπάμε λίγο τον εαυτό μας και να μην τον έχουμε για πέταμα, γιατί πολλές φορές χάνουμε την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, τον αυτοσεβασμό και τον πετάμε στα σκουπίδια τον εαυτό μας. Όχι, αυτό δεν είναι ταπείνωση. Αυτό, όποιος φθείρει τον ναόν του Θεού, φθερεί τούτον ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν,
Ας τον προσέχουμε ο καθένας τον εαυτό του, αλλά μετά να τον χαρίζουμε στο Θεό και στο συνάνθρωπο. Να είναι αιωνία η μνήμη του Βασιλάκη μου που τον θυμήθηκα σήμερα και τον αγαπάω και τον αγαπάω και προσεύχομαι γι' αυτόν και τον ευχαριστώ που με έσπρωξε να κάνω αυτά τα χαζά τα έργα. Αμήν.